φυλάγε. το βράδυ σου να σε ένα πάρτι. Σε μέρο που δεν είναι μέσα στον κόσμο και με στο χάρτη. Και ξαφνικά τριγύρω έπεσε σκοτάδι. Γιατί έτσι αρχίζει το όνειρο που είδα χθε βράδυ. Η Ορθοδοξία που σήμερα έχει το ένα πόδι της στη Δύση και το άλλο στην Ανατολή, άραγε θα αναδείξει το ρόλο τη. Και ο ρόλο τη είναι να γίνει η οδό όπου θα συναντώνται για να συμπορεύονται οι Δύσοι με την Ανατολή σε όποιο σημείο του χάρτη συμβαίνει να συνυπάρχουν αυτοί οι δύο κόσμοι. Και μας εκείνο να πω την αλήθεια που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι πώς αυτή η συνάντηση θα επιτευχθεί στα Βαλκάνια, στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή ομαλότερα και γρηγορότερα. Λοιπόν, ως έθνος, ως κράτος και ως κοινωνία είναι αδιαμφισβήτητο ότι με αργό ή με γρήγορο ρυθμό οπωσδήποτε θα συμμετάσχουμε στον θαυμαστό καινούριο κόσμο ο οποίος όπως φαίνεται θα είναι πολυπολικός, πολυκεντρικός, μεταδιπολικός και τελείως ψηφιακός. Η τάση που άρχισε να επικρατεί της απο, και η επιστροφή των εθνών κρατών είναι βέβαιο ότι θα μετασχηματίσουν τις δομές της κοινωνίας μας και θα εγκαθιδρύσουν μια καινούργια παγκοσμιοποίηση, την ψηφιακή. Η κοινωνία μας ήδη εστιάζεται σοβαρά σε φαινόμενα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι ευφυείς αλγόριθμοι, η, η ισχύς των δικτύων, η βιοτεχνολογία και η γενετική μηχανική. Όλα αυτά προσβλέπουν στο να διευκολύνουν τον άνθρωπο. Η έννοια λοιπόν του υπερανθρωπισμού, δηλαδή της αναβαθμίσεως του ανθρώπου, έχει ήδη καταγράψει τέσσερις εφαρμογές. Τη σωματική αναβάθμιση, τη ζούμε όλοι μας, τη συναισθηματική αναβάθμιση, την ζουν πολλοί, την διανοητική αναβάθμιση, την ζουν όσοι μπορούν και στο τέλος μένει η ηθική αναβάθμιση. Άρα λοιπόν τρεις από τις τέσσερις ήδη τη ζούμε ως πραγματικότητα. Η νέα θρησκεία των δεδομένων είναι ήδη πραγματικότητα πολύ πριν το 2040 και θα είναι εφικτό μέχρι τότε το να χακάρονται οι άνθρωποι και οι αλγόριθμοι να μας μαθαίνουν πριν εμείς κατανοήσουμε τον εαυτό μας. Δικαίως λοιπόν διαρωτώνται κάποιοι η φιλοδοξία του Homo sapiens να γίνει Homo Deus Άραγε σε ποιο βαθμό θα γίνει η πραγματικότητα. Η ψηφιακή τεχνολογία και η υπερσυγκέντρωση δεδομένων θα υπονομεύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς, θα εντείνουν τις ψηφιακές ανισότητες και θα παράξουν υπερβολικό ψηφιακό πλούτο, τον οποίο βέβαια θα οικειοποιηθούν λίγοι, αφού τα πάντα θα περάσουν σε πολυεθνικές εταιρείες. Ξανά λοιπόν θα διαιρωτηθούν κάποιοι άλλοι. Μήπως αυτό που ονομάστηκε κατασκοπευτικός καπιταλισμός ελέγχου των πολιτών δεν μοιάζει τόσο με ουτοπία αλλά είναι πραγματικότητα. Μερικά τα ζούμε και από τώρα στην πανδημία. Θα υπάρξουν άραγε και αν υπάρξουν θα υιοθετηθούν ηθικές αρχές και κώδικες δεοντολογίας ώστε να μεταστρέψουν την τεχνητή νοημοσύνη σε θετικό καταλήτη της εξέλιξης του ανθρώπου. Η αβεβαιότητα που θα παράξουν οι ανταγωνισμοί εξουσίας, η είσοδος νέων δυνάμεων που θα διεκδικήσουν την παγκόσμια ηγεμονία, Κίνα κλπ. Δεν θα καταστήσουν εύθραυστο και αβέβαιο το μέλλον της οικουμενικής διακυβέρνησης. Η επαναλαμβανόμενη εδώ και έναν αιώνα προσδοκία για την παρακμή της δύση που συνεχώς διαψεύδεται, η κατάρρευση των φιλελεύθερων δημοκρατικών δυτικών αξιών την οποία ευαγγελίζονται αυταρχικά και ολοκληρωτικά καθεστώτα, ο επεκτατισμός, οι διεκδικήσεις των αναδιωμένων κρατών και των φονταμενταλιστών τους, αμφιβάλλει κανείς ότι είναι παράμετροι που θα φέρουν ένα σύγχρονο πολυπολικό σκηνικό και στην πατρίδα μας. Λοιπόν, πέρα από αυτά τα φιλολογικά ερωτήματα, το δίλημα μπροστά μας είναι αδύρυτο. Θα τολμήσουμε να αναδειχθούμε ιδεαλιστές και συγχρόνως πραγματιστές, οραματιστές και πρωταγωνιστές σε έναν κόσμο με τόσες ανησυχίες σε έναν κόσμο χωρίς γραμμικές εξελίξεις και δετερμινισμούς, αλλά με τεράστιες παγκόσμιες διασυνδεσιμότητες. Σε έναν κόσμο περίπλοκο, αντιφατικό, αλλά συγχρόνως προκλητικό και ελκυστικό. Ή θα περιμένουμε την εισβολή των τυχαίων, των απρόβλεπτων, των μαύρων κύκνων, που θα εξορκίσουν την πραγματικότητα επειδή τη φοβόμαστε και δηλιάζουμε να ανταμετρηθούμε μαζί της. Σε αυτό το παγκόσμιο σύστημα, η μικρή χώρα μας άραγε πόσες δυνατότητες έχει να ασκήσει αυτόνομη και αυτοδύναμη πολιτική. Ελάχιστες έως μηδενικές. Γι' αυτό θα χρειαστεί να αναπτύξει πολυμερεί συνεργασίε στον κόσμο τη πυκνή αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση θρησιών και πολιτισμών. Η προσπάθεια θα είναι τιτάνια. Θα αλλάξει ο πολιτικό και ο πολιτισμικός χάρτη του πλανήτη. Θα επικρατήσει όποιο αντέξει να διαχειριστεί το τότε παρόν και το μέλλον με όρου επιτυχίας».